στήριξη που υπερβαίνει κατά πολύ το εκλογικό ποσοστό. Συνεπώς, η επισήμανση του Πρωθυπουργού της χώρας δεν είχε χαρακτήρα για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός, αλλά είχε να κάνει με την πολιτική συμπεριφορά ορισμένων δυνάμεων, οι οποίες αντί να επιδιώκουν τη συνένεση όπως επιτάσσει το λαϊκό φρόνημα, η λαϊκή κατεύθυνση και αξίωση, παίζουν παιχνίδια μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Και αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έχουμε πολλαπλά πλέον παραδείγματα και εγχειρήματα αυτής της πολιτικής συμπεριφοράς του. Το ένα είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, υπήρξαν αντιδράσεις και μέσα από την Δημοκρατία, το ψήφισμα, όπου πάει να κάνει διαπραγμάτευση η Ελλάδα, αυτός λέει να ψηφίσουν τα μέτρα που έχουμε ψηφίσει για να συνεχίσει το μνημόνιο. Δηλαδή, πλήρης υπονόμευση διαπραγμάτευσης. Το δεύτερο είναι όταν το βράδυ της Δευτέρας με το Eurogroup υπάρχει αυτή η κρίση, υπήρχε κρίση τότε, αντί να σηκώσει το τηλέφωνο, αν το αισθανόταν, και να μιλήσει πρώτα πάντα με τον Πρωθυπουργό, και να ζητήσει μια ενημέρωση, και να ζητήσει και συνάντηση, άμα θέλει. Σήκωσε το τηλέφωνο και πήρε τον κύριο Θεοδωράκη και τον κύριο Βενιζέλο, δηλαδή δύο αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης, και τους είπε: ελάτε να φτιάξουμε μέτωπο εναντίον της κυβέρνησης. Οι οποίοι όμως συνάντησαν τον Πρωθυπουργό. Και ενημερώθηκαν. Οι οποίοι ρίξαν πόρτα στον κύριο Σαμαρά το βράδυ, δεν συμφώνησαν με την πρότασή του να συμπήξουν από κοινού ένα ευκαιριακό μέτωπο δήθεν αντιευρωπαϊκό, στην ουσία υπονομευτικό της κυβερνητικής προσπάθειας, και την επομένη συναντήθηκαν και ενημερώθηκαν τον Πρωθυπουργό. Με τις απόψεις που έχει ο καθένας. Άρα λοιπόν, είναι σαφές ότι υπάρχει, επαναλαμβάνω, όχι ως κυρίαρχη κατεύθυνση στο εσωτερικό, αλλά πάντως ως μια κατεύθυνση προσπάθειας επιβεβαίωσης ορισμένων μικροκομματικών και εγωιστικών στόχων. Τι υπάρχει στο εξωτερικό όμως, εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί βλέπουμε ότι η ευρωδεξιά, η οποία κυβερνάει πολλές και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει ως στόχο να τιμωρήσει την Ελλάδα επιμένοντας στον άρθηκα του μνημονίου, διότι δεν θέλει να υπάρξει κατεύθυνση εναλλακτική, άλλος δρόμος, με μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας με κορμό την αριστερά στη χώρα μας. Από εκεί μπορεί να έχουμε κινήσεις που δεν αφορούν μόνο την ελληνική πραγματικότητα, αλλά τη δυναμική που εκλείει η ελληνική πραγματικότητα στον ευρωπαϊκό ορίζοντα. Από εκεί μπορεί να υπάρξει υπονόμευση. Και την ιστορία του κ. Σόιμπλε, που περιδούρει ύπου που είπε κλπ. Παρένθεση, αν ο κύριος Σόιμπλε γνώριζε και γνωρίζει, γιατί μορφωμένος άνθρωπος είναι, θα ήξερε ότι από το Δούριο Ύπο υπήρξε στο τέλος ο Οδυσσέας. Κέρδισε ο Οδυσσέας. Και γυρίζει στην πατρίδα του ο Οδυσσέας. Πήρε χρόνια όμως. Πήρε χρόνια, αλλά κέρδισε όμως. Έχει σημασία αυτό. Και η ιστορία, ξέρετε, είναι του χρόνου στην ιστορία είναι σχετική. Αλλά θέλω να πω ότι η δήλωση περί Δούριου Ύπου του κυρίου Σόιμπλε, αυτό ακριβώς αυτήν την ανησυχία δείχνει. Συμφωνώ με τον κύριο Κουμουτσάκο. Δεν είναι τακτική μόνο απάντηση. Ένα ξέρω όχι στην Ελλάδα, αλλά και στρατηγική απάντηση στην Ευρώπη. Μην τους ακούτε αυτούς. Μην τους βλέπετε ως πρότυπο. Να κατέβει κουρτίνα. Μιας και το έθεσε ο κύριος Φίλης, πραγματικά το έχω απορία και εγώ και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριο Κουμουτσάκο, και να μου πείτε και την προσωπική σας άποψη. Όντως, εγώ διαβάζω και σήμερα, ας πούμε, ο κύριος Βενιζέλος έχει μια σκληρή δήλωση, γιατί όντως μια διαρροή, ας το πούμε έτσι, ένα non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου, συγγνώμη, ταυτίζει τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο με την γραμμή του Σόιμπλε. Όμως παρόλα αυτά και το Πασόκ και το Ποτάμι ζήτησαν όντως να ενημερωθούν και επικοδομητικά στέκονται αυτές τις μέρες, επισημένοντας πάντοτε με βάση και τις δικές τους απόψεις. Ο κύριος Σαμαράς γιατί δεν ζητά έστω μια συνάντηση από τον πρωθυπουργό?